Έχει αλλάξει φωτισμό αισθητά, μπορεί να πει. Πάμε. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Ταραραρα. Συνήθιμα του όφη είναι αυτό. Εντάξει, φίλοι, τι να κάνουμε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της Ντοπιέτα. Όπως έχετε καταλάβει, ο Κώστας εδώ που είχαμε το παιδί που λέγει τα, αυτά τα αστεία τα κρύα, έφυγε. Ήρθα εγώ στη θέση του. Είσαι ωραίος ξυρισμένος. Είμαι ωραίος ξυρισμένος. Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Μου ζητάνε ταυτότητα στα ΟΠΑΠ. Όχι ρε παιδιά, είμαι 24. Σε βλέπω ανανεωμένο. Είμαι ανανεωμένο. Πέρα από ανανεωμένο. Ναι. Να σε κόψω πριν ξεκινήσει το πάει. Όλα σε ένωση τελειώνω αυτά που είμαι. Έμαθα. Έμαθα. Πώς είσαι μάγκας. Είσαι και Μερακλής. Έμαθα λέει ότι έμαθες. Ναι. Και νέα γλώσσα. Ναι. Θες να μας πεις τι έχεις μάθει από τα πρώτα μαθήματα. Έμαθα πορτογαλικά. Ωραία, βραζιλιάνικα. Βραζιλιάνικα, που λέει έχουμε τον πέταλο, ρε που είσαι πορτογαλικά. Όχι, βραζιλιάνικα. Ωραία. Έμαθα και πορτογαλικά και βραζιλιάνικα. Ωραία, δύο γλώσσες. Και θα σου μιλήσω ευθύς αμέσως. Έχουμε κάτι πια βράδυ που σου μιλάω στο Fortnite. Ωραία. Έκανα εξάσκηση ωραία, με ένα καθηγητή από το ίντερνετ μου λέει μια χαρά 3 ευρώ το μάθημα. Ωραία. Μια ευκαιρία και έμαθα να μιλάω. Δηλαδή, πες μια πρόταση να σου πω. Εάν κρίνεται ότι είναι καλός και ότι το βλέπει, θα ξεκινήσω κι εγώ. Ναι, ωραία. Πες μια πρόταση να σου πω. Φέτος το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό μέχρι τέλους. Φυτάω το πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικά μέχρι τελού. Τελούς, Ολυμπιακάω, κερδισάω, πάω. Κερδισάω, τον πάω, μασουρινάω, πεκταράω, αμφιλουχάω. Είναι όλα γρήγορα. Ναι, παιδί μου, ναι. Ωραίο στουντιάω, τον πιετάω, Κωνσταντινάω, χαπνονογάω, τι άλλο θυλάω. Θες να το πάμε, δηλαδή να προσπαθήσεις να μιλήσω κι εγώ, λιγάω. Ποιο πάμαω, όσο μποράω. Σας έχω πάω, βάλτε το αθορυβάω, το γαμοκινητάω, α, εγώ ήμουνάω. Μα δεν γουράω. Λοιπόν, ένα αστείο, ένα inside joke, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί σας. Δεν είναι joke, είναι μάθημα γενικό. Είναι μαθηματά. Μαθηματάω. Θέλουμε να σας να πούμε τώρα λοιπόν για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα μάου. Όχι, έλα, πάμε χωρίς πορτογαλικά. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα μας, έχουμε αγωνιστική δράση φοβερή στη Super League. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Τα αποτελέσματα είναι στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Ωραία, τα είδατε λοιπόν τα δύο αποτελέσματα της Κυριακής και της Τετάρτης. Έχουμε δύο αγωνιστικές. Μπορεί να αργήσει το VTNNF λόγω του ότι υπήρχε εμβόλιο με αγωνιστική Τετάρτη. Μπράβο, και εμείς αργήσαμε. Να καταπιούμε σπαθιά, δεν μπορούμε. Και πήγε ο Ελέφαντος, έχεις υπόψη. Παίρνει τηλέφωνο του Νίκος και λέει: έλα με τον κόμενο της Ομόνιας, τώρα μπλέξαμε εκεί. Δεν υπάρχει Μίτσελ. Ο άλλος είναι φοβερός. Έχεις υπόψη να προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, γιατρός ο τέτρος εγώ, φοβερός. 1-2, πώς λέει Αμπράτκο. Το γύρισε το μάτς. Το γύρισε το μάτς από το μάτς. Μπαίνει εκεί πέρα μέσα, έξω δεξιά. Ποιος δρεαμτσούκε, δε αριστερά. Ποιος δρεαμτσούκε. Ποιον θα ανάβετε. Έλα μωρέ τώρα, εγώ. Εγώ θα έκανα τον Κανός, αν δεν είχα ματιστεί. Αριστερό μπακ, φοβερό. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Ναι. Γήπεδο βλέπει. Τελείω και το άλλο. Έλα τώρα. Και ποιος θα έκανε το αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ. Ματσούρα μόνο. Ματσούρα. Αλλαγή στην αλλαγή με τον Άρη, έχει υπόψη. Γκολ με τον Πάο. Μόνο αυτό σου δεν τον έβαλε. Μόνο αυτό έπρεπε. Άσε δε που χθε βάζω να δω Παναθηναϊκό και τι να δω. Ταινία του Βουτσά. Έλα ρε τώρα αυτή η ομάδα πρωτάθλημα τώρα με τον Βουτσά, με τον Σποράρ. Έλα τώρα. Λέει ο Σποράρ δεν μπόρεσε να κοιμηθεί, λέει. Δεν υπάρχουν ποιο να πει, μπόρεσε να κοιμηθεί στο Λόχανιτ. Πώ λέγονται αυτά εκεί στην Αθήνα. Μπαίνει ο Βέρμπιτ. Δεν κατάλαβε κανείς ότι μπήκε. Λέω ωραία ανέργεια ο Μπέρμπιτς. Ο Ματσίνι ήταν. Τελείωσε, ο Καρβέλας δεν παίρνει πρωτάθλημα. Θα λέω εγώ, κατώτατα. Το πρωτάθλημα το πάρει η ΑΕΚ. Το πάρει η ΑΕΚ. Αλλάζεις κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα αλλάζω μια άποψη. Αλλάζεις πιο πολύ και από τον Απτόπουλο. Στο τέλος θα το πάρω πάνω. Ήταν σύντομο ο Κυρνίκος, μπορώ να πω. Καλώς είναι πάντα η καλή γνώμη του Κυρνίκου. Πάντα. Είναι, ναι, πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Πάντα. Έχεις αλλάξει αλήθεια όμως σοβαρά γνώμες πιο που λες και το. Όχι το πρωτάθλημα, πιστεύω. Και άλλο τι λέει ο Κυρνίκος. Το πρωτάθλημα εγώ ακόμα θα μου πάρει. Γιατί μου είπες πόσο κάνει 47-1 πριν 3 μέρες. Ναι, στο 2-0 όταν ο Ολυμπιακός άντρε. Λέω πόσο κάνει 47-1. Άρα, φίλοι Ολυμπιακοί, αν με βρείτε έξω στον δρόμο, μην με κυνηγήσετε, δεν φταίω εγώ. Σπηδιά αυτοκτονία ο Ολυμπιακός. Ναι, την Κυριακή έκανα μεγάλη αυτοκτονία. Μια και πέρασε την Τούμπα, ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη αυτοκτονία, μεγαλύτερη του Ολυμπιακού γιατί έχει το 2-0. Ναι. Γι' αυτό δηλαδή. Όπως η ίδια αυτοκτονία μεγάλη είναι και το Παναθηναϊκού με το Βόλο. Μεγάλη. Παιδιά, ρε, ειδοποιήστηκε τον τερματοφύλακα ένα. Πρέπει να κάνει λίγο έτσι αυτή. Προς τους φίλους μου,
προς τους συγκαταλανέους φίλους μου που είμαστε Μπαρτσελόνα και έχουμε φάει ψωμί και αλάτι και μου είπατε, κάποιος μου και χοντρό, που μου είπανε, λέμε εμείς, ντοπιέτα πριν ένα μήνα. Λέγαμε εμείς εδώ ντοπιέτα και πάνω απ' όλα δηλαδή κατ' τον καβάλαγα κιόλας και έλεγα. Δεν περνάει η Μπαρτσελόνα, το λέγαμε, πρόκριση Ρεάλ. Μαλάκα βολάς από το τζάμι. 0-4, εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναχάσει. Καλά να πάθουμε. Τσάβι τη φάγατε στον κόλο. Καλά πάχατε. Γεια, μπείτε και δείτε τα τελευταία βίντεο. Το έβαλα αυτό για να δείξουμε ότι πήραμε καινούργιο κολλητή. Και εδώ. Λα 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 το πιέτα ζων φάγε. Τα λα 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 το πιέτα. Ναι, ναι, αλλό. Τι είπες, τι λέγαμε για την Ρεάλ. Πες. Για πού τι λέγαμε για την Ρεάλ. Είπαμε Ρεάλ διπλό. Είπαμε πρόκριση. Αλλά για να έρθει η πρόκριση πρέπει να το διπλό. Ναι. Τρία τόσο είναι η Ρεάλ. Τρία τόσο. Ναι. Το λέγαμε πολύ καιρό, ψάξτε βρείτε το βίντεο. Δεν θα κάτσουμε να το κάνουμε εμείς για εσάς, εμείς το πούμε. Δεν το δείχνω. Το είπαμε και. Δείξω, θα το δείξω. Εσύ για πάντα. Έτσι υπερβολικό δεν πήλε. Α, μετά το 2-1. Ωπω, κερδίσαμε. Λέω, παιδιά δεν παίξαμε μπάλα. Μέχρι να σου φαρίσουν παίξαμε μπάλα. Απέλε μουτσά. Η Ρεάλ μας είχε μονότερμα, ακυρώθηκε σωστά του Ασένσιο τον γκολ. Θα φας μπουνιά. Τσακωνόμαστε δύο μέρες για το πράγμα. Έχασε στοιχηματάω. Έχασε στοιχηματάω. Διπλάω, είχα ρεαλάω. Εγώ στοιχηματάω για σενάω. Έπαιξε καλύτερα η ρεαλάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, ναι, συγγνώμη που θα βάλουμε τίτλο τέτοιο υπότιτλο από κάτω, καταλαβαίνετε. Γιατί δεν κάνετε όλοι μαθήματα βραζιλιάνικα, πορτογαλικά. Λες ρε βλάκα που δεν παίζει αγώνε. Μπε στο. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό διπλό, θα πει τώρα, μόνο αυτό ο Γιτζουμί εδώ. Έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχει ΑΕΚ Άρη και έχει Πάοκ Βόλο. Ή Βόλο Πάοκ. Τι είναι Πάοκ Βόλο. Πάοκ. Αν είναι λάθο. Και πάω κουβόλο. Μου κόβει το μισθό, αν είναι λάθο. Ωραία. Και από εδώ και πέρα 50-50. Γιατί μέχρι χθε πώ ήταν. 50-50. Διπλό. Όλα διπλά. Τη βδομάδα. Είναι όλα διπλά. Όλα διπλά. Δεν ξέρω, άρεσε την άκρη, ξέρω εγώ. Κρατήσω βόλο στον πάω και πα εκεί με τον εγώ. Όλα διπλά. Όλα διπλά είπα. Θέλω διπλό τον Ολυμπιακό. Πιστεύω, εύχομαι και θέλω να έρθει διπλό Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι η άκρη περάσει θα κερδίσει τον Άρη. Ο πάω και θα κερδίσει τον Βόλο. Αν και το Βόλο τον ψιλοφοβάμαι λίγο γιατί στην έδρα τα νιγεί τα πόδια. Τσάντε, έδρε τα παίζει. Ναι. Ωραία. Κοίτα, εγώ θα δώσω δύο σημεία. Έχω να δώσω. Σημειάω. Έχω να δώσω δύο σημεία. Όχι, άω. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Χ και γκολ γκολ. Σαν βόμβα. 1-1-2-2. Δεν βλέπουν νικητή. Δεν έχω κανένα. Περάζω κανένα. Για πιστεύω ότι ο Ρατόπουλο θα πάρει το μάτι. Ο Ανικό. Ναι, το πάρει. Φίλε, είναι αυτό ο στίχο του λέξη. Φοβού τους πιεσμένους που δεν έχουν να χάσουν. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Άμα χάσει ο Βλάτη, τίποτα. Δεν θα τον. Μπορεί να μην τον θυμάται άνθρωπος. Αν το πάρει, θα τον θυμούνται όλοι. Να πούμε ότι μεγάλο διπλό της Άκυνας στον ΠΑΟ. Ναι, φίλε. Μεγάλο άσο του Ολυμπιακού του ΠΑΟ. Λογικά κακό είναι και ο Μάνταλος. Λοιπόν, οπότε να δώσουμε τα σημεία αυτά που έχουμε. Ναι, πάμε διπλό Βαλένθια μέσα στην Αλμερία. Βολευθιάω διπλό με την Αλμερία, να μην κατηγοράω για το φίλο μου το Βαγγέλη. Και για ένα καρέρι που είχαμε ανοίξει κάποτε. Και για ένα καρέρι που έχουμε ανοίξει κάποτε, βεβαίως. Και για μια γκόμενα που είχα κάποτε στη Βαλένθια. Έχει γκόμενα στη Βαλένθια, μίλα μας γι' αυτό. Ωραία, οκ. Okay. Άρα διπλό λοιπόν για τέτοιο και. Διπλό τέτοιο. Διπλό Ατλέτικο μέσα στην. Βαγεκάνο. Μπράβο, μ' αρέσει. Αν και το βλέπω. Θα την έλεγα αλλιώ. Γκολ και χ. Κουράγιο, Βαγεκάνο. Ναι, χ και γκολ. Και θα δώσουμε. Αν θα δώσουμε την παρέα διπλό με στην ει. Δεν είναι διπλό. Χωρί μέση. Θα παίζει ο Μέση, αλλά χωρί μέση παρή. Συνέχιζε, δεν θέλω να συγχυστώ. Πότε στα λέω Μέση. Λέω Μέση το τεστά. Μπαμ, μπαμ. Σκεφτήκαμε να κάνουμε live. Λοιπόν, εντωμεταξύ να πούμε μια κουβέντα για το στούντιό μα. Άνοιξε λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι τη φανέλα ενός προδότη. Είναι αυθεντική φανέλα Σάλκε. Σάλκε, ωραία φανέλα Σάλκε. Και τι έχουμε πει, λοιπόν, τι έχουμε ζητήσει. Θέλουμε να είστε ενεργές τρομπέτες. Ενεργοί ντοπιέτες. Στείλε καμιά μπλούζα εσύ και εμείς θα την κρεμάσουμε. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό. Εάν έχετε κάποια μπλούζα που δεν θέλετε. Δηλαδή την είχατε, ξέρω εγώ, και την έχετε για πέταμα. Δεν έχω βάλει στον Βίλα. Λοιπόν, είπαμε για ένα λαϊβάκι. Έτσι, πασχαλινό. Κάτι που δεν περιμένετε με Fortnite. Με Fortnite, ναι. Με Fortnite και πολύ άσχημα ανέκδοτα. Το Fortnite δεν είναι τόσο πολύ το παιχνίδι, όσο το είναι σαν podcast. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι η κατηγορία podcast. Θα. Όσοι δηλαδή έρθετε και δείτε αυτό. Λοιπόν, το ό,τι άλλο θέλετε για ενημερώσεις, πατήστε στο 2641. Είναι βάλω το marketing. Βάλουμε στο θερό. Αν θες να βάλω και. Έχω και αμυντικό, αν θες να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Όχι, όχι, όχι. Marketing. Όχι, όχι. Να βάλουμε και αμυντικά, θα μου φέξουμε ένα σέντερφο και θα μου φέξουμε. Ό,τι είναι θα ενημερώνεστε μέσω Instagram. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Θα σας βάλουμε δημοσκοπάω
δημοσκοπάω. Μπορεί να σα έχουμε βάλει μέχρι να ανέβει το βίντεο. Θα είναι ένα live stream το οποίο ρε παιδί μου θα έχει ανέκδοτα. Θα έχει story time δικά μα. Λέω ρε παιδί μου ότι κάποιο μπορεί να είναι με το τέρι του, με του φίλου του, να πίνει καφέ, να πίνει μπύρα, να μην στο πει από τσίπου που πήρε και καφέ, να τρέχει και τότε μπορεί να μα δει. Ωραία. Μπορεί να μην μπορεί ρε παιδί μου να δει. Εμεί θα το αφήσουμε να δει. Πάμε να δοκιμάσουμε κιόλα. Ωραία. Και αυτό επειδή θα είναι 2 ώρε βίντεο, καλύψαμε 2 μήνε. Λοιπόν, στην τελευταία ενότητα τη σημερινή μα έτσι. Μπράβο. Θέλω να αναφερθεί στο νέο μου ψευδόνυμο. Λουκάνικο. Ο Λουκάνικος. Πάμε για καφέ. Εκεί που πάμε για καφέ. Αυτοί που ξέρουν εκεί στο Φάγκο Τόλι. Τον έβγαλαν Λουκάνικο. Λουκανικάο! Με βγάλαν Λουκάνικο λοιπόν και τα παιδιά από το Φουέγκο. Οκ, μπορώ να πω ότι. Από το λόγο λέει Λουκάνικο. Από το λόγο μου ήρθε λέει το Λουκάνικο. Δεν κάνει έτσι. Πράγμα κανένα. Είναι αυτή, θα είναι η νέα μα ατάκα. Πέρα τα πορτογαλικά. Έχουμε σαν κανάλι, ρε παιδί μου. Έχουμε μία ταυτότητα! Αλφαμί 32-68-04. Κοίτα, για τα πρώτα δύο ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι. Λοιπόν, εσύ ήμασταν αυτόν τον θεό. Αυτό ήταν. Μην το βάλεις. Οκ, μην το βάλεις αυτό. Λοιπόν, οπότε πώς σου σχολιάζει, δηλαδή εσύ δεν θα το βάζεις εσύ του Λουκάνικου. Μου. 7. 7. 7. Και στο ψευδόνιμο Λουκάνικου. 4. Φαρμαλικά Καπνογόνα. Αυτό. Λεντοτενίες. Δεν έχω βάλει φράγκο. Χρωστάς. Χρωστάω. Χρωστάω. Και δεν μου λες ρε πέτα. Εντάξει δεν πλήρωσα, δεν πλήρωσα. Και πού τα πήρες όλα αυτά τα καλούθια ας πούμε. Όλα αυτά ας πούμε. Πού τα πήρες. Αυτά και τα λεντοτενίες. Και λεντοτενίες και το ωραίο ρε φίλε το νερό. Δηλαδή του καπνουγάω. Και τη λεπτοτενία πού θα παίρνει, καπνογόνο και λεπτοτενία, δώσε το λεπτό. Εγώ θα το λέω καπνογόνο μέχρι να πεθάνω, καταλαβαίνεις. Το πήρα από ένα κατάστημα. Electronvolt λέγεται. Electronvolt. Πάντως πάρα πολύ ωραία πράγματα έχει. Ναι, ισχύει, θα πάρουμε κι άλλα. Έχει πολύ καλό και το παιδί σε θέμα εξυπηρέτηση και αυτά. Ωραίος, ωραίος. Αρκεί να πηγαίνει ο πέντε να τα παίρνει και. Και να τα πληρώνω, ναι, κυρίως. Διάδειξε λίγο εδώ πέρα. Θε να κάνουμε μια επίδειξη. Μια επίδειξη να πούμε εδώ πέρα. Εσύ είναι επίδειξη. Πάμε, κοίτα, κοίτα. Επίδειξε, να σε δω. Εδώ τώρα θα δώσω κόσμο. Υπήρξε με, κοίτα! Εδώ στον κόσμο! Δεν μιλάς! Τι καλό είσαι εδώ, ρε! Για πάμε πάλι! Τι έχει να κάνει, μωρέ! Τι βλέπω, ρε! Για πάμε! Έχει και αστράγια! Πάμε! Ωραία, μάνα μου εδώ πέρα! Ωραία! Περίμενε! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα! Ακολουθήστε μας στο Instagram, Facebook, TikTok, κάντε εγγραφή στο κανάλι στο YouTube, σχόλιο, γιατί αν δεν σχόλιο. Θέλουμε και λίγο πιο ενεργό στο Instagram. Είπαμε θα γίνει δημοσκόπηση. Λογικά θα γίνει δημοσκόπηση μέχρι να δείτε το βίντεο. Θα πείτε ναι, οπότε θα γίνει. Ναι, ωραία. Ναι, γιατί υπάρχει δημοκρατικό είναι το κανάλι. Μπράβο! Πάντα ακούω. Δεν θα πω σε αυτό το σημείο ότι αν πάει καλά το αυτό που είπαμε και τέτοιο. Άμα θέλουν, μπορούν να μα κάνουν και ένα ποδοσφαιρικό Q&A. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.